στα πλαίσια αυτό που είπατε, κύριε Περιφερειάρχα, καλό είναι να γνωριζόμαστε και να ερχόμαστε σε επαφή μεταξύ μας, γιατί θεωρώ ότι όταν είμαστε οργανωμένοι, όταν είμαστε κοντά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα προβλήματα. Ειδικά η περιοχή μας που είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένη και από τον Ιαννό, δεν το ξεχνάμε, έτσι ήρθε τώρα και ο Ντάνιελ, και τα προβλήματα θεωρώ στις υποδομές είναι σε τραγική κατάσταση. Όταν λέω τραγική κατάσταση, όσες ενέργειες, ό,τι και να κάνουμε, είναι κάποιες περιοχές που είναι δύσκολο το οδικό δίκτυο να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. Άρα τα προβλήματα είναι ήδη πιο έντονα και παρόλα αυτά εμείς θα πρέπει να λειτουργήσουμε. Τώρα η σημερινή σύσκεψη γίνεται στα πλαίσια προετοιμασίας της αντιπυρικής περίοδου, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο καθένας από το κομμάτι του, να μπορέσει να είναι σε ετοιμότητες για να μπορέσουμε να είμαστε σε καλό επίπεδο συνεργασίας. Αυτά τα περισσότερα θέματα στο επίπεδο συνεργασιών τα αναφέρει ο Ιόλαος, ο οποίος είναι από πέρυσι επικυρωμένος και αναφέρει τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα. Εμείς ενδεικτικά σας αναφέρουμε, σας έχουμε διανύμει κάποια φυλάδια που αναφέρουμε για τη φετινή χρονιά το επιχειρησιακό δόγμα που είχε αναφερθεί από το Υπουργείο του Περιοριστικού Σώματος. Ενδεικτικά σας έχουμε ένα διάγραμμα που αναφέρει πώς γίνεται η προληπτική απομάκρυνση των πολιτών. Έχουμε ένα δεικτικό, μια δεικτική ανακοίνωση περί των προστήμων που κόβουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς και μη τήρησης των απαραίτητων μέτρων. Έχουμε ένα φυλάδιο που αναφέρει το χαρακτηριστικό κλίσης ότι θα είμαστε παρόντα στα συμβάντα. Έτσι και αναφέρουμε επίσης στο τελευταίο σελίδα, αναφέρουμε ποια είναι τα περιβολικά μας κατά μήκος όλου του νομού. Σε αυτό το πλαίσιο θα στηριχτούμε και φέτος με τη διασπορά δυνάμεων που κάνει η περιοριστική στα πλαίσια της προετοιμασίας για κάθε, με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου σταδιακά έχουμε αύξηση των περιβολικών και ανάλογα με τις κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή ο νομός μας, σαν νομός στην περιφέρεια, έχει τη μικρότερη δύναμη περιοριστικών δυνάμεων, αλλά παρόλα αυτά, επειδή η περιοχή μας είναι σε μεγάλο βαθμό ορεινή, προσπαθούμε με διασπορά οχημάτων και περιπολικών να μπορέσουμε να καλύψουμε ειδικά την περιοχή της Αγιθέας και της λίμνης Πλαστήρα. Είναι παράδειγμα να σας δώσω ότι την περιοχή της Αγιθέας προσπαθούμε από τον Σεπτέμβριο και μετά, που θεωρούμε ότι είναι η επικινδυνότητα μεγαλύτερη, να μετατοπίσουμε το περιπολικό που έχουμε προς τον κάμπο, να το ανεβάσουμε λίγο πιο ψηλά, να μπορέσουμε να είμαστε πιο σύντομα αν χρειαστεί να καλύψουμε την περιοχή της Αγιθέας. Το ίδιο γίνεται και στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, που πολλές φορές μετατοπίζουμε το περιπολικό μεταξύ Μητρόπολης και διασταύρωσης Μορφουγουνίου, για να μπορέσουμε να καλύψουμε θρησιακά όσο γίνεται καλύτερα την περιοχή. Το πρόβλημά μας, το γνωρίζετε γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε σχετικά με τις δυνατότητες της περιοριστικής υπηρεσίας, το πρόβλημά μας συνήθως σαν υπηρεσία είναι όταν φεύγουν δυνάμεις για ενίσχυση, που συνήθως γίνεται, να σας δώσω παράδειγμα, και χτες έφυγε όχημα, δηλαδή προσπαθούμε με τις υπάρχοντες δυνάμεις να καλύψουμε τις ανάγκες της περιοχής.